Όλα τα κόμματα πλην του DC ενέκριναν λίγο πριν τις 8 το βράδυ την πρόταση νόμου του Ακέλου, η οποία προβλέπει αναστολή των εκποίησεων πέραν από την πρώτη κατοικία και για τις μικρές επιχειρήσεις. 31 ψήφοι υπέρ και 17 εναντίον. Η πρόταση νόμου εγκρίνεται. Εξέλιξη, η οποία εξουδετερώνει την απόφαση του Συνδέσμου Τραπεζών, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί αναστολή της διαδικασίας εκποίησεων μόνο για την πρώτη κατοικία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Η απόφαση της Βουλής πριν από λίγο προκάλεσε έντονη δυσφορία στις τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόσυρσης της δικής τους απόφασης, ρίχνοντας τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει την πρόταση νόμου που ψηφίστηκε σήμερα. Δεν μπορούν οι τράπεζες να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ. Θα απορριθμιστεί ο τραπεζικός τομέας με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πλέον τρεις επιλογές. Είτε θα υπογράψει την πρόταση νόμου κόντρα στην άποψη των τραπεζών, είτε θα τη στείλει πίσω στη Βουλή χωρίς να την υπογράψει, είτε θα τη στείλει στην νομική υπηρεσία για να διαφανεί συνταγματικότητά της και ακολούθως να πράξει αναλόγως. Είναι όμως και αυτό το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας, που επίσης το λαμβάνουμε και το λαμβάνουμε υπόψη. Και δεν ξέρω αν ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου καταγράψει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Και το έκαναμε εν γνώση μας, μήπως και σταθεί στην κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν κάνει αναπομπή και αναφορά. Και ισχύει η νομοθεσία. Πάντως, ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειολήπτων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και αναφέρει ότι πρέπει να σταματήσουν όλες οι εκποιήσεις.